Από ακτή σε ακτή αλλά και σε βραχώδεις περιοχές που δεν είναι προσβάσιμες στους λοόμενους συνεχίζονται σήμερα μετά από 13 ολόκληρα 24 ώρα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 31 ετών Μάρτιν Γιοβανόφσκι που αγνοείται μετά την παράσυρση του ιδίου και δύο φίλων του από θαλάσσια ρεύματα στην παραλία Μύτη του Ποσειδίου στη Χαλκιδική. Οι σημερινές έρευνες έρχονται να προσθεθούν στις χθεσινές απόπειρες για τον εντοπισμό του Μάρτιν καθώς μια φωτογραφία με ένα μαγιό που έμοιαζε με αυτό που φορούσε την τελευταία ημέρα πριν την εξαφάνισή του ο 31χρονος οδήγησαν τους διασώστες έως την Κατερίνη. Αν υποθέσουμε ότι είναι το μαγιό του Μάρτιν, ας πούμε, στην περιοχή της Κατερίνης, οι έρευνες μας ανεβαίνουν κατά πάνω, μπαίνουν στο Θερμαϊκό Κόλπο. Από χθες τα σκάφη μας, το ένα σκάφος είναι από τη μεριά του Πλαταμόνα, με θόνη και κίτρου, αλικές κίτρου, και το άλλο σκάφος είναι σήμερα από Επανομή, Θερμαϊκό Κόλπο, Αγγελοχώρη, καταλαβαίνετε, από εκεί μεριά. Με διασωστικό σκάφος, οι εθελοντές έφτασαν στην Επανομή, το Αγγελοχώρι, την Καλλικράτεια έως και τις εκβολές του Αξιού Ποταμού. Μην κρυβόμαστε πίσω στο αφινό μας. Εννοείται ότι δεν ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα αίσιο τέλος. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρεθεί ο Μάρτιν όπως και αν είναι, να παρουσιαστεί και να παραδοθεί στην οικογένεια. Εγώ πιστεύω ότι το Σαββατοκύριακο αυτό θα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο και η Χαλκιδική και η Κατερίνη. Και σκάφη και ψαράδες και παράκτη και ραζιτέχνες είναι μέσα στη θάλασσα. Πιστεύω ότι κάπου θα πέσει ένα τηλέφωνο και θα έχουμε ένα νέο. Οι εθελοντές διασώστες του ομίλου φίλων κυνηγών ακτής Θερμαϊκού έχοντας πλάι τους την οικογένεια του 31 ετών τουρίστα δεν σταμάτησαν ούτε λεπτό να αναζητούν οτιδήποτε μπορεί να ανήκει στο Μάρτιν.